ακόμα πιο ισχυρής με συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη, προσθέτει ο Πρωθυπουργός. Ελληνίδες, Έλληνες, με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς θέλω να σας ευχηθώ ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο. Με υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και προκοπή. Το 2000, το νέο έτος που αρχίζει αύριο, είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Αφήνουμε πίσω μας έναν αιώνα συγκλονιστικών μεταβολών για την ανθρωπότητα. Ανοίγει ένας νέος αιώνας και μια νέα χιλιετία που θέλουμε όλοι να φέρει ένα καλύτερο μέλλον με ειρήνη και ανθρωπιά. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, υποδέχεται τον νέο χρόνο με σιγουριά και αισιοδοξία. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα καλύτερη, μια χώρα που πορεύεται με σταθερότητα και ασφάλεια, που δίνει στους πολίτες της τις ευκαιρίες για οικονομική προκοπή. Αυτά μπορεί για πολλούς σήμερα να ηχούν αυτονόητα. Χρειάστηκε όμως η επίπονη, επίμονη και σταθερή προσπάθεια όλων μας για να γίνουν πραγματικότητα. Αυτή η προσπάθεια είναι που επιτρέπει να βλέπουμε σήμερα, εμείς οι Έλληνες, το αύριο με αισιοδοξία. Η πορεία ως εδώ δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε ανεμπόδιστη. Αντιμετωπίσαμε πολλές δοκιμασίες και προκλήσεις. Η Ελλάδα γνώρισε τους κραδασμούς της διεθνούς αντιπαράθεσης στη γειτονιά της, με την κρίση στο Κόσοβο. Κρατήσαμε όμως σταθερά τη χώρα σε μια πορεία λογικής. Γίναμε συντελεστής σταθερότητας και παράγοντας ειρήνη στην περιοχή. Η Ελλάδα σήμερα έχει κεντρικό ρόλο στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη των Βαλκανίων. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Πιο πρόσφατα, οδηγήσαμε τη σχέση μας με την Τουρκία σε ένα νέο δρόμο, στο κοινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δρόμος της ειρήνης και της συνεννόησης είναι ανοιχτός. Και η γειτονική χώρα μπορεί να αδράξει αυτή την ευκαιρία προς το συμφέρον και των δύο λαών. Γνωρίσαμε τη χρονιά που πέρασε το φωνικό σεισμό της Αθήνας. Σήμερα η σκέψη μας είναι όσο ποτέ κοντά στους συμπολίτες μας που δοκιμάστηκαν τόσο σκληρά. Η προσπάθεια για την πλήρη εξάλληψη των αποτελεσμάτων των σεισμών συνεχίζεται αταλάντευτα. Ελληνίδες και Έλληνες, το 2000 θα είναι η χρονιά της ολοκλήρωσης της προσπάθειας για την ισότιμη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ. Χωρίς πολιτική διαπραγμάτευση, με το σπαθί μας θα οδηγήσουμε τη χώρα στο σκληρό πυρήνα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα θωρακίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά την οικονομία της και θα ανοίξει ακόμα περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας. Γεννήθηκε και γεννιέται η προοπτική μιας Ελλάδας, μιας κοινωνίας ακόμα πιο ισχυρής. Μιας κοινωνίας με συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη. Μιας κοινωνίας με ανθρωπιά και ποιότητα ζωής. Μιας κοινωνίας δυναμικής, που δίνει τον πρώτο ρόλο στον πολίτη, στον άνθρωπο και στις ανάγκες του. Φίλες και φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες, υποδεχόμαστε τον νέο αιώνα με μια νέα Ελλάδα, με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, με κύρος, με δύναμη και αισιοδοξία. Η νέα χρονιά φέρνει σε όλους μας νέες ευκαιρίες. Φέρνει μαζί της την ευκαιρία να ζήσουμε όλοι μαζί σε μια Ελλάδα ακόμα καλύτερη. Για αυτή την Ελλάδα, για αυτό το μεγάλο στόχο, σας καλώ να πορευτούμε όλοι μαζί και τη νέα χρονιά, με λογισμό και όνειρο, με δύναμη και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά σε όλους.